Καταρχάς, συμφωνούμε και εμείς για το ψήφισμα όσον αφορά τους τρεις κινηματογράφους. Θα μπορούσε να είναι και η πρωτοβουλία του Δήμου αυτό. Και μπαίνουμε στο θέμα που έχει συγκλονίσει για την επικαιρότητα και μάλιστα από την ίδια γειτονιά, από την ίδια περιοχή, από το Δήμο της Αθήνας. Σύμπτωση είναι, αλλά έχει και κοινωνικές αιτίες αυτή η σύμπτωση. Κοινωνικές αιτίες φυσικά που εσείς και η πολιτική σας και οι κυβερνήσεις σας, όπως και οι προηγούμενες, τις έχουν εκχωρήσει στις ΜΚΟ. ΜΚΟ σε πρόσφυγες και μετανάστες, ΜΚΟ για την κακοποίηση και για τα παιδιά που ζουν σε επικίνδυνο περιβάλλον, ΜΚΟ για την τρίτη ηλικία, είναι πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΚΟ, δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά τώρα τα λούζεστε και μπορεί να τρέχετε να κατεβάσετε τις φωτογραφίες σας από τα Facebook και τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάφοροι όσοι συνεγελάζονταν με τον πατέρα Αντώνιο. Δεν το έχετε ακούσει, κύριε Δήμαρχε, ξαφνιάζεστε. Πολλοί τρέχουν να κατεβάσουν τώρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις επισκέψεις, τις αγκαλιές και τους ασπασμούς με τον πατέρα Αντώνιο, ο οποίος είχε ασυλία και στην εποπτεία και από την Περιφερειακή Αρχή Πατούλη και από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, που όφυλαν να εποπτεύουν, που όφυλαν να βλέπουν πώς λειτουργεί εκεί το μαγαζί που μάζευε εκατομμύρια στο όνομα της φιλανθρωπίας, με τις Πόρσε και με όλα αυτά που βλέπουμε. Και με τα μεγαθύρια κτίρια στο όνομα πάντα της προστασίας των παιδιών. Και το λέμε αυτό γιατί είναι λίγα τα λεφτά που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε. Εμείς είχαμε καταψηφίσει, το θυμίζω, από θέση αρχής, τα 10 χιλιάρικα. Όμως είναι μια κίνηση να τα απαιτήσετε σαν να χρεωστείτε ως καταβληθέντα. Και θεωρούμε ότι πρέπει να το κάνετε. Αυτό φυσικά δεν κλείνει το πρόβλημα, ούτε κλείνει το πρόβλημα φυσικά το να δίνουμε αυτά τα παιδιά έναντι αμοιβής σε επαγγελματίες αναδόχους. Θέλει συζήτηση χωρίς να αποστρέφει την ευθύνη του το κράτος, η οργανωμένη κοινωνία, τη φροντίδα του παιδιού. Δεύτερο θέμα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αναφέρει καθυστερήσεις, αναφέρει και ευθύνες. Ευθύνες της Δημοτικής Αρχής, συγκεκριμένες. Θα τις αναλάβετε? Υπάρχουν ευθύνες που δεν υλοποιήθηκε η απόφαση, δεν προχωρήσατε σε ανάκληση τροποποίησης οικοδομικής άδειας, δεν κηρύξατε αυθαίρετους και κατεδαφιστέους τελευταίους ορόφους. Αυτά δεν τα κάνατε 2,5 χρόνια, αλλά είσαστε της νομιμότητας κατά τα άλλα. Τρίτο θέμα. Τρέχετε και δεν φτάνεστε και δεν φτάνετε για να δώσετε εντός ημερομηνιών το γήπεδο στην ΠΑΕ και να απελευθερώσετε τα κτίρια των τραπεζών για να κάνουν τα μολ και τα εμπορικά τους κέντρα που πάνε μαζί αυτά και τα διαφημίζετε. Και έχουμε τον εθνικό κήπο, το στολίδι και της πόλης και της χώρας, από το 18 σύμβαση, την οποία θυμίζω για όσους ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση, την είχαμε καταψηφίσει. Σύμβαση που παραλάβατε το Σεπτέμβρη του 19, είμαστε στα τέλη του 22 και έχει αναπλαστεί μόλις το 30% του εθνικού κήπου. Η εργολαβία των 3,5 εκατομμυρίων έλεγε σε 18 μήνες να έχει τελειώσει. Μήπως θα κάνετε και σε αυτούς καμιά εισαγγελική εντολή, όπως κάνατε και στην Πανεπιστημίου, που εδώ και 2,5 χρόνια ταλαιπωρείτε τους Αθηναίους με τους περιπάτους. Είναι δείγμα των προτεραιοτήτων. Ο εθνικός κήπος είναι άγνωστο πότε θα τελειώσει η περίφημη ανάπλαση. Από το 18-19 αναλάβατε 22 και είμαστε στο 30-35% της ανάπλασης. Τα άλλα τρέχουν και δεν φτάνουν. Και πάμε στο τελευταίο θέμα που έχουμε ανοίξει, αυτό το φάκελο αδιαφορία εγκατάληψη Δημοτικής Αρχής για χώρους απαλωτριωμένους που ο Δήμος έχει πληρώσει και που τους αφήνεται στην εγκατάληψη. Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο σε 2 πάρκα 40 στρεμμάτων στην πέμπτη κοινότητα που περιμένουν να φτιαχτούν, οικολογικό πάρκο Ποδονύφτη, πάρκο Γκράβας
Και πάμε στην τέταρτη δημοτική κοινότητα. Εδώ έχουμε απολωτριώσεις από τις 15 έκτου του 18, 5 εκατομμυρίων. Δόθηκαν 5 εκατομμύρια από το 18. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε? Ακόμα να κατεδαφιστούν στο τέλος της λιωσίων, στις τρεις γέφυρες, τα ακίνητα τα οποία έχουν πληρωθεί για να διαμορφωθεί κοινόχρηστος χώρος. Και το πιο σημαντικό, στην καρδιά της Αθήνας, τριτοκοσμικές εικόνες Λένορμαν και Ιφηγενίας. Τρία οικοδομικά τετράγωνα, αχάρακτη δρόμη, πληρωμένα εννέα στρέμματα, το ένα οικοδομικό τετράγωνο για πρότυπη παιδική χαρά, το άλλο οικοδομικό τετράγωνο για αθλητικές εγκαταστάσεις, το τρίτο σχολείο, το οποίο δεν έχει δρόμους δεξιά και αριστερά. Και τι γίνεται στα εννέα στρέμματα? Οργανωμένη αγροτική δραστηριότητα. Κάποιοι αξιοποιούν δημοτική περιουσία εννέα στρεμμάτων, καλλιεργούν με τρακτέρ, με μετανάστες εργάτες, κάνουν συγκομιδή και για σας δεν τρέχει τίποτα. Επειδή από το 18 που ο Δήμος πλήρωσε για να αγοράσει αυτές τις εκτάσεις, δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να εκχωρεί σε κάποιους οικονομική δραστηριότητα στη δημοτική περιουσία. Ρωτάμε, με ποιανού τις πλάτες καλλιεργούν εννέα στρέμματα δημόσιας δημοτικής έκτασης? Με ποιανού τις πλάτες αυτός ο χώρος στην καρδιά της Αθήνας, με δρόμους που δεν χαράσονται, που παίρνουν σε χωράφια, πληρωμένος, παρόλα αυτά, μέσα γίνεται δουλειά, δουλειές με φούντες. Έχουν βάλει ελαιόπανα επί της Ιφηγενίας, μεγάλα διαφημιστικά πλαίσια επί της Λένορμαν. Έχουμε και μια ταμπέλα που λέει Δήμος Αθήνας απαλωτριώθηκε για να γίνει αυτά και μέσα γίνονται business. Υπάρχει δημοτική αστυνομία, υπάρχει αντιδήμαρχος δημοτικής περιουσίας, υπάρχει ευθύνη σε αυτό το Δήμο για να μας πει τι γίνεται? Είναι ερωτήματα σε συνδυασμό με το πότε θα διανοιχθούν οι συγκεκριμένοι δρόμοι που έχουν πληρωθεί, Ιρούς, Ζινοδόρου, Νικομίδους, Ιφηγενίας. Είναι ντροπή Ιφηγενίας να σταματάει στη Λένορμαν και να ξαναξεκινάει στο χώρο της ανάπλασης της Ακαδημίας Πλάτωνος, που τη διαφημίζεται και αυτή, και φυσικά να αξιοποιηθούν τα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πληρωθεί και να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες εκεί μέσα και με ποιανόν την ανοχή βγάζουν λεφτά στο συγκεκριμένο χώρο.